φτάνω πάνω από τις Αρχάνες, στο Γιούχτα, και τι βλέπω εδώ, ρε σεις, πώς είναι οι Άγιοι μας, και κυρίως αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι, οι οποίοι φυτρώνουν παντού. Φτάνω σε ένα υπέροχο εκκλησάκι, αφιερωμένο στον παππούλι μας, το Χειροπαΐσιο. Σκορπιέται σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, μέσα έξω από την Ελλάδα, παντού σκορπιέται η χάρη του, σκορπιέται η φήμη του, η αγιότητά του, η ευλογία του. Έτσι είναι οι Άγιοι. Και εδώ λοιπόν βρίσκω ένα Νικολάκι υπέροχο. Το γνώρισα την προηγούμενη φορά που ήρθα και μου λέει, όταν ξανάρθει στην Κρήτη, θέλω να σε πάω σε ένα εκκλησάκι. Πίστευα και εγώ θα βρω ένα μικρό εκκλησάκι. Και εδώ βρήκα μια εκκλησία υπέροχη. Νικολάκης. Είπαμε το επίθετο. Σκαρβελάκης. Γόνος από ένα λεβέντη πατέρα, ο οποίος ήταν, λέει, από τους σκληρούς αριστερούς και δεν πίστευε. Μου διηγούνταν τώρα στο δρόμο την ιστορία, πώς τον έφτασε ο Θεός από εδώ, τον έφτασε από εκεί, τον έφτασε από παραπέρα, τον τσίμπησε, τον τράβηξε, και από δηλωμένος άθεος και άθρησκος και άπιστος έγινε ένα παιδί με τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Έχει και 4 κοπέλια. Ναι. 4 κοπέλια, μου τις διηγήθηκε όλες τις ιστορίες. Τώρα θέλω να το γνωρίσω και να είμαστε φίλοι συνέχεια, κάθε φορά που θα έρχομαι στην Κρήτη, να είμαστε φίλοι και να έρθουμε και εδώ να κάνουμε μια λειτουργία. Οπωσδήποτε. Στο εκκλησάκι αυτό. Έτσι είναι οι άνθρωποι, για να ανταμώνουμε είμαστε και να αγαπιόμαστε είμαστε, και να μας βλέπει ο Θεός και οι Άγιοι να μας βλέπουν αγαπημένους και να χαίρονται. Δέστε τώρα, σας δείξω γύρω-γύρω, το εκκλησάκι. Τι ωραίο που είναι, το φτιάξανε πανέμορφο και υπέροχο. Θα σας δείξω και απ' έξω. Και είδε, για να φτάσει στο Άγιον Όρος, είδε, λέει, το βράδυ την Παναγία στα Κατάλευκα. Το 15 Αύγουστο του 2015. Και τι το είπανε στο Άγιον Όρος, ότι αυτή είναι η Παναγία, η Ιεροσολυμίτισσα. Ναι, αυτή που έβλεπε. Στο... Α, και ο Άγιος στο... Στο Καλύβητο, αυτή είναι, είχε. Αυτή την Ιεροσολυμίτισσα είχε. Και αυτή κάνανε και στο τέμπλο. Ή τουλάχιστον προσπαθήσανε. Ναι, η Ιεροσολυμίτισσα, η Παναγίτσα μας. Στα άσπρα. Διότι αυτήν έβλεπε ο κύριο Παΐσιος, την Ιεροσολυμίτισσα έβλεπε. Έτσι ακριβώς λέει η Παναγιά μας. Αχ, μωρέ, αχ. Δέστε τώρα και απ' έξω τι ωραίο που είναι. Απ' έξω δέστε, όλα με πέτρα όμορφα φτιαγμένα. Και στο βάθος ήταν ένα παλιό κτίσμα, σχεδόν ερείπιο, θα το κάνει, λέει, κλεισάκι του Αγίου Αρσενίου. Για να είναι οι παππούλιδες μαζί. Διότι αυτοί οι δυο μαζί ήτανε. Ο ένας φύτρωσε τον άλλον. Έτσι πάνε οι Άγιοι, ο ένας με τον άλλον, και οι Άγιοι είναι και μαζί μας. Μη κιωτεύετε, μωρέ. Μαζί μας είναι οι Άγιοι. Έτσι δεν είναι? Έτσι, Παπα Χρήστο, Άντε, να είμαστε καλά όλοι. Σας αγαπώ και από εδώ σας αγαπώ.